διακοπές για τη Ρία Αντωνίου και τον Ηλία Πανταζόπουλο συνεχίζονται. Το ζευγάρι κάνει ολιγοήμερες εξορμήσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Έτσι, μετά την Ελαφώνησο, την Αντίπαρο και τη Μύκονο, τώρα βρέθηκαν για λίγες ημέρες στη Σκιάθο. Η Ρία Αντωνίου με ένα καυτό μπικίνι και τέλειες αναλογίες κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα στην παραλία, ενώ δίπλα της πάντα φύλακας αγγελός της ήταν ο Ηλίας Πανταζόπουλος. Το ζευγάρι έχει επιλέξει φέτος να κάνει ήρεμες διακοπές, αφού η Ρία Αντωνίου και ο Ηλίας Πανταζόπουλος τα βράδια δεν προτιμούν κάποιο νυχτερινό κλαμπ, αλλά μένουν στο σπίτι που φιλοξενούνται με τους φίλους τους. Ακόμα και στη Μύκονο που βρέθηκαν πριν λίγες ημέρες, η Ρία Αντωνίου και ο Ηλίας Πανταζόπουλος απέφυγαν τα κοσμικά μέρη και έμειναν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Το ζευγάρι με την παρέα του από την Ιταλία βγήκε για να διασκεδάσει μόνο δύο φορές και επισκέφτηκαν γνωστό νυχτερινό μαγαζί. Το ταξίδι τους είδα σαν να ήταν ερωτευμένοι αρκετά, γελάγανε ο ένας και τον άλλον. Κανα δύο φορές τους είδα να απειλήθηκαν. Φάνηκαν πολύ χαρούμενοι και πολύ ερωτευμένοι. Απλώς στο μαγαζί ήρθαν δύο φορές και δεν ήθελαν να είναι με το πολύ κόσμο, ζητήσανε να καθίσουν κάπου σε μια γωνία, να μην φαίνονται και τις δύο φορές ζητήσανε τα ίδια πράγματα. Η Ρία Αντωνίου πέρασε έναν κουραστικό χειμώνα αφού οι επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Ιταλία ήταν αυξημένες και αυτό που ήθελε ήταν να χαλαρώσει και να περάσει μερικές ημέρες με τον αγαπημένο της. Όλο το διάστημα που η Ρία Αντωνίου έλειπε στη γειτονική χώρα, ο Ηλίας Πανταζόπουλος ήταν συνεχώς δίπλα της και τη στήριζε. Και η απόσταση δεν κατάφερε να χαλάσει τη σχέση τους. Το μοντέλο τώρα ξεκουράζεται και αρχές Σεπτεμβρίου θα βρεθεί και πάλι στην Ιταλία, καθώς έχει αρκετές επαγγελματικές προτάσεις.